Άρα, τι πρέπει να κάνετε για να επιλέξετε επάγγελμα και ποιον επάγγελμα πρέπει να επιλέξω. Αυτός είναι ο προβληματισμός σας. Σίγουρα, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν είναι εύκολη απάντηση. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τα θέλω μας με τα μπορώ. Είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και πού θέλουμε να πάμε. Οπότε θα πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως λέμε και εμείς οι ακαδημαϊκοί, το προσωπικό μας πλάνο ανάπτυξης. Άρα θα πρέπει να μάθουμε να προγραμματίζουμε. Πώς θα σχεδιάσουμε το προσωπικό πλάνο ανάπτυξης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να αναλύσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόμαστε, το περιβάλλον μέσα στο οποίο εμείς θα λειτουργήσουμε σαν μελλοντικοί πολίτες. Και η ανάλυση του περιβάλλοντος δεν είναι απλή, δεν είναι εύκολο να αναλύσουμε το περιβάλλον. Αναλύσουμε το περιβάλλον σε σχέση με τα επαγγέλματα τα οποία προσφέρονται, την ανάπτυξη της οικονομίας. Σίγουρα οι ομιλητές εδώ θα προσπαθήσουν να σας πούν ή να μας πούν ποιον είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα λειτουργήσουμε τα επόμενα 5, 10 ή 20 χρόνια. Ποια είναι τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση τα επόμενα χρόνια. Άρα, σίγουρα θα πρέπει να μελετήσουμε το περιβάλλον, πώς εξελίσσεται διαχρονικά, διότι δεν θα σπουδάσουμε ένα επάγγελμα και μόλις θα μπούμε τώρα στο πανεπιστήμιο, στο πρώτο έτος, θα αποφυγήσουμε μετά από 5, μετά από 6, μετά από 10, άλλοι μετά από 15 χρόνια και θα εργοδοτηθούμε. Άρα θα πρέπει να προβλέψουμε μετά από αυτά τα χρόνια τι είναι πρόσφορο όσον αφορά τα επαγγέλματα. Θα πρέπει να δούμε ευκαιρίες που υπάρχουν, απειλές που υπάρχουν και οπωσδήποτε μετά θα κάνουμε μια δική μας αυτοκριτική. Δηλαδή, πού είμαστε δυνατοί, τι είναι αυτό που μας αρέσει, πού είμαστε αδύνατοι και πώς μπορούμε εμείς να διορθωθούμε. Και σίγουρα η στρατηγική μας θα είναι να βελτιώσουμε και να επιλέξουμε το επάγγελμα το οποίο μας αρέσει εμάς, είναι μέσα στα επαγγέλματα τα οποία προσφέρεται για καριέρα τα επόμενα 10, 5 με 10 χρόνια και να καταλήξουμε σε έναν προσωπικό πλάνο. Έχω επιχειρήσει να κάνω έναν πίνακα. Έχω βάλει στον άξονα τον κάθετον των βαθμών αρισκείας και στον οριζόντιο άξονα την απόδοσή μας. Σίγουρα θα πρέπει να ενεργούμε και να είμαστε μέσα στο πρώτο, στα πρώτα δύο ας πούμε τετραγωνάκια. Το πρώτο θα πρέπει να επιλέξουμε τι είναι αυτό που μας αρέσει και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε καλά. Τι είναι αυτό που μας αρέσει και δεν μπορούμε να το κάνουμε καλά και να προγραμματίσουμε τον τρόπο με τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε για να αποκτήσουμε αυτά τα προσόντα ούτως ώστε να κάνουμε καλά αυτό το οποίο μας αρέσει. Άρα η απάντηση στο ερώτημα είναι τι επάγγελμα πρέπει να ακολουθήσω,
πρέπει πρώτα να είναι αυτόν το οποίο απολαμβάνω, αυτόν το οποίο μου αρέσει. Και οπωσδήποτε, αν το επάγγελμα το οποίο μου αρέσει είναι η επιλογή μου, τότε θα πρέπει να κατακτήσω τη στρατηγική μου για να το μάθω και να το, να το κάνω καλά. Άρα, εντοπίστε τι είναι αυτό που σας αρέσει και σίγουρα όταν σας αρέσει θα το κάνετε καλά. Είναι θέμα πλέον στρατηγικής να πάρετε τα εφόδια για να το κάνετε, να το κάνετε καλά. Ούτε ένα επάγγελμα το οποίο μας το έχει επιλέξει ο πατέρας μας, ούτε ένα επάγγελμα το οποίο, στο οποίο έχουμε εξασφαλίσει θέσεις στο Πανεπιστήμιο, έτυχε να εξασφαλίσουμε θέσεις στο Πανεπιστήμιο, αλλά τελικά αυτό το οποίο μας αρέσει. Μπορεί το επάγγελμα που μας αρέσει να μην προσφέρεται σε πανεπιστήμιο. Μπορεί το επάγγελμα που μας αρέσει να μην χρειάζεται πανεπιστημιακή κατάκτηση για να το ακολουθήσουμε. Να το ακολουθήσουμε όμως εφόσον μας αρέσει και μπορούμε να το κάνουμε καλά. Αυτή είναι η, αν θέλετε, η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να πετύχουμε επαγγελματικά. Άρα, θα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα πλάνο με καθορισμένες ενέργειες, να βάλουμε τους στόχους μας, να δούμε την μέθοδο που θα ακολουθήσουμε για να αποκτήσουμε τις γνώσεις και όπως είπαμε προηγουμένως, μπορεί η απόκτηση των γνώσεων αυτών να μην προϋποθέτει πανεπιστημιακές σπουδές, μπορεί να προϋποθέτει κάποιες άλλες σπουδές, έτσι που να μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο μας. Σίγουρα θα πρέπει να βάλουμε και κάποιο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ενεργειών μας, ούτως ώστε να μπούμε στην αγορά εργασίας τον χρόνο που έχουμε προγραμματίσει για να μπούμε, για να είμαστε επιτυχημένοι. Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Προκοπίδης τώρα θα σας πει αναλυτικά τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση στο μέλλον. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας την ανάλυση του περιβάλλοντος και να προγραμματίσουμε